Θα προσπαθήσω επιγραμματικά να δείξω γιατί θεωρώ ότι το θέμα ακροδεξιά και πρόσφυγες είναι από τα πιο σημαντικά που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Και κάτι το οποίο δεν φανταζόμασταν τους προηγούμενους μήνες. Με την ακροδεξιά και ιδιαίτερα με τη Χρυσή Αυγή ασχοληθήκαμε τα προηγούμενα χρόνια, ιδιαίτερα από τότε που μπήκε στην Βουλή, με έντονο τρόπο προσπαθώντας να κατανοήσουμε πώς ανέβηκε και να βρούμε τρόπους με τους οποίους θα την αντιμετωπίσουμε. Και αρκετοί από εμάς ήμασταν προσωπικά είμαι εντελώς αισιόδοξος ότι μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε πράγματι ώστε να την εξαφανίσουμε κιόλας. Αν τυχόν εκείνη την εποχή έβγαινε κάποιος και έλεγε είσαι αισιόδοξος, αλλά εγώ σου λέω από τώρα κιόλας, επειδή μπορώ να το μαντέψω, ότι τον επόμενο χρόνο μέσα από την Ελλάδα θα διαβούν 1.300.000 άνθρωποι και μάλιστα μουσουλμάνοι. Και τότε να δεις τι θα γίνει με τη Χρυσή Αυγή, πώς θα ανεβεί. Και το απαντούσα, όχι, δεν πρόκειται να ανεβεί, θα μου λέγανε τρελός είναι. Αυτό που βιώσαμε όμως προηγούμενους 18 μήνες ήταν πράγματι η απόλυτη διάψευση των προσδοκιών των ακροδεξιών ή των φόβων κάποιων άλλων, ότι ένας μεγάλος αριθμός προσφύγων δεν μπορεί παρά να οδηγήσει οπωσδήποτε σε ανάπτυξη της ακροδεξιάς. Όμως το ζήσαμε, ότι δεν έγινε αυτό το πράγμα. Όταν λέω προσδοκιών, δεν εννοώ μονάχα τους ακροδεξιούς, που πάντοτε ονειρεύονται τέτοιου είδους καταστάσεις. Για μένα ήταν πολύ χαρακτηριστική. Μία άποψη που είχε εκφράσει ένας τότε απλώς επιστήμονας και λίγο ακτιβιστής, ο οποίος δεν βρισκόταν στον χώρο της πολιτικής, έντονα, ο οποίος συνοδεύοντας και άλλους φίλους, συναδέρφους και συντρόφους σε εκείνες τις αποστολές στο Κομπάνι, που δεν καταφέραν ποτέ να φτάσουν στο Κομπάνι μέσα, που μείναν από τη μεριά της Τουρκίας, είπε, δίνοντας μία συνέντευξη στα τουρκικά μέσα ενημέρωση, είπε ότι θαυμάζω τους ανθρώπους αυτού του χωριού, από όπου περνούν άνθρωποι από τη Συρία, από το Κομπάνι και πηγαίνουν προς τα πέρα, περνούν μέχρι και 10-15.000 άνθρωποι. Έχουν περάσει μέχρι τώρα 80.000 άνθρωποι και δεν υπήρχε καμία αντίδραση αρνητική απέναντι στους αυτούς τους ανθρώπους. Αν τυχόν συνέβαινε αυτό στην Ελλάδα, παραδείγματος χάρη στο Διδημότυχο, τότε θα είχαμε πάρα πολλά προβλήματα, γιατί η αρνητική αντίδραση θα ήταν τεράστια και θα ανέβαζε την ακροδεξιά. Αν περνούσαν 80.000 άνθρωποι μέσα από την Ελλάδα, από τα σύνορα, τότε θα είχαμε αυτό το πράγμα. Ο άνθρωπος αυτός σήμερα έγινε υπουργός και υπουργός πια μετανάστευσης, ήταν ο κύριος Μουζάλας. Ο κύριος Μουζάλας είχε άποψη εκείνη την εποχή, από την πλευρά τη δημοκρατική. Τι θα συνέβαινε αν στην Ελλάδα περνούσαν μέχρι και 80.000 πρόσφυγες, διαπερνούσαν την Ελλάδα μονάχα. Το λέω αυτό για να πω ότι η άποψη ότι τόσο από διάφορες πλευρές ότι περνώντας πρόσφυγες, ότι η ύπαρξη προσφύγων δεν μπορεί παρά να οδηγεί στην ακροδεξιά, ήταν πάρα πολύ διαδεδομένη και συνεχίζει να είναι ακόμη διαδεδομένη. Λάθος κάνουν όμως. Βιώσαμε τους τελευταίους 18 μήνες το ακριβώς αντίθετο. Βιώσαμε να περνούν 1.300.000 άνθρωποι και βιώσαμε για πρώτη φορά ένα τέτοιο ογκώδες κίνημα συμπαράστασης, αλληλεγγύης, που ξάφνιασε τους πάντες. Δεν θα πω αυτά που έχω πει σε πολλές ομιλίες μέχρι σήμερα. Ότι ήταν αυτός ο κόσμος, κόσμος από πολλές και διαφορετικές, ακόμη και πολιτικές παρατάξεις, ο οποίος αυθόρμητα είπε εγώ αυτό που συμβαίνει στο Αιγαίο και αυτό που συμβαίνει στα σύνορα δεν μπορώ να το ανεχτώ. Είναι ενάντια σε αυτό που θεωρώ ως αυτονόητο μέσα στον κόσμο και γι' αυτό το λόγο εγώ το θάνατο μωρών μέσα στο Αιγαίο και των μητέρων τους δεν το αποδέχομαι. Και δεν δέχομαι την πολιτική αυτή που λέει ακόμη περισσότεροι να πνίγονται για να μην έρχονται περισσότεροι από εδώ πέρα. Αυτή ήταν αυτό που βιώσαμε. Και βιώσαμε, και γι' αυτό θα το κάνω πάρα πολύ γρήγορα τώρα, και βιώσαμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο, δηλαδή εκεί που λέγανε εμείς δεν δεχόμαστε τέτοιου είδους καταστάσεις, όποιος και να είναι ο άλλος ο άνθρωπος, εμείς θα έρθουμε και θα συμπαρασταθούμε σε αυτούς που ουσιαστικά τους κυνηγούν κυβερνήσεις. Κυβερνήσεις οδηγούν σε αυτή την κατάσταση και βιώσαμε την πλήρη εξαφάνιση της ακροδεξιάς. Είχα την ευκαιρία να το πω πολλές φορές. Στο Κιλκής η ακροδεξιά βγάζει συνέχεια, η Χρυσή Αυγή βγάζει συνέχεια βουλευτή σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις. Και βεβαίως παίζει ιδιαίτερο ρόλο στην τοπική αυτοδιοίκηση.
αλλά μία-δύο φορές προσπαθήσαν να εμφανιστούν στην ειδωμένη, γρήγορα διώχτηκαν και ούτε τολμήσαν να εμφανιστούν. Αυτή ήταν η αλήθεια. Και παρόλο που διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης προσπαθούσαν να δημιουργήσουν καταστάσεις ότι δήθεν ο κόσμος εκεί πέρα διαμαρτύρεται, με χίλιες προσπάθειες, ούτε μία φορά δεν το καταφέραν. Ακόμη και η εκδήλωση που προγραμματιζόταν για καιρό και που μία εβδομάδα ιδιαίτερα Αλφα και Σκάι λέγανε την τάδε μέρα οι κάτοικοι της Ιδωμένης, οι ντόπιοι, θα παρεμποδίσουν, θα κλείσουν την κυκλοφορία στη γέφυρα και δεν θα περάσει κανείς και επικεφαλής είναι ο Δήμαρχος. Βιώσαμε όσοι βρεθήκαμε εκεί πέρα για να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Βιώσαμε ένα κακόμοιρο δήμαρχο με 8 άτομα να μην μπορούν να κρατήσουν τα διάφορα πανό τα οποία είχαν πάρει μαζί τους. 8. Και γι' αυτό το λόγο το βράδυ, ενώ όλοι περιμέναν να δουν τι ακριβώς είχε κλείσει, δεν είχε συμβεί. Γιατί τα λέω αυτά? Τα λέω για να πω ότι στην πραγματικότητα η σχέση ανάμεσα σε πρόσφυγες που είναι ξεριζωμένοι, σε πρόσφυγες που υποφέρουν. Και δεν υποφέρουν έτσι απλά. Υποφέρουν γιατί υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική που τους υποχρεώνει στον ξεριζωμό, τους οδηγεί να φύγουν από τις χώρες τους, και υπάρχει και μια πάλι συγκεκριμένη πολιτική από τους ίδιους πάλι ανθρώπους, από τους ίδιους, τις ίδιες κυβερνήσεις, που λέει ότι ναι, και εδώ που προσπαθείτε να περάσετε, και εδώ πέρα η κατάσταση θα είναι τόσο θλιβερή, ώστε ουσιαστικά θα νοσταλγείτε τις καταστάσεις που ζήσατε πιο μπροστά στην Τουρκία, ακόμη και στη Συρία και στο Ιράκ. Αυτό βιώσαμε. Και σε αυτό αντιπαρατάχθηκε ο κόσμος μας. Τον τελευταίο καιρό, λοιπόν, ταυτόχρονα βιώσαμε, ακριβώς επειδή οι άνθρωποι που με οποιοδήποτε τρόπο συμπαραστεκόταν στους πρόσφυγες, δεν μπορούσε, πρακτικά συμπαραστεκόταν, δεν μπορούσαν παρά να αναρωτηθούν. Δεν μπορούσε να υπάρχει διαφορετική πολιτική. Ποια είναι τα αίτια? Αντιλήφθηκαν πολλοί ότι δεν ήταν μια συμπαράσταση που απλώς έλεγε έχω δύο ψωμιά, δώσω και το μισό σε κάποιον άλλον. Αλλά ήταν μια συμπαράσταση τόσο αυθόρμητη και τόσο πραγματική, ώστε αναρωτιόταν και λέγαν, μα είναι υποχρεωτικό αυτό το πράγμα να συμβεί? Υπάρχει μια εναλλακτική λύση? Και άρα ανοίγαν τα αυτιά τους για αυτούς που λέγαν αυτά είναι τα αίτια, αυτή θα μπορούσε να είναι διαφορετική πολιτική, και συνεπώς διαμορφωνόταν ένας άλλος κόσμος μέσα στη δικιά μας τη χώρα από αυτήν την οποία προσδοκούσαν όλοι οι υπόλοιποι. Δεν ήταν η ακροδεξιά η οποία απευθυνόταν πια στον κόσμο και δεν ζητούσαν τις απαντήσεις για αυτό το θέμα που υπήρχε εδώ πέρα στην ακροδεξιά. Τις απαντήσεις τις ζητούσαν από τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν επίσης εκεί πέρα, ταυτόχρονα με όλους τους υπόλοιπους, συμπαραστάτες και αλληλέγγυοι, για τους οποίους λέγανε, μα αυτοί έχουν και έναν άλλο λόγο, μπορούν να μας εξηγήσουν γιατί συμβαίνουν τα πράγματα και θα μπορούσε να συμβεί αλλιώς. Και εκεί πέρα δέχτηκε το κίνημα της αλληλεγγύης την πιο σκληρή. Την πιο σκληρή επίθεση από την κυβέρνηση. Ήταν μια επίθεση, δεν θα πω παραδείγματα, τα σκληρή με το να ξεγυμνώνεις μια γυναίκα στον δρόμο επειδή ήταν αλληλέγγυα λέγοντας ότι πιθανόν να κρύβει ένα μαχαίρι στα εσώρουχά της, μέχρι και αυτό το βιώσαμε. Να συλλαμβάνεις τον άλλον γιατί πήγαινε βρεφικό γάλα στα παιδιά, αλλά εκείνη τη στιγμή βρισκόταν ο Αμερικανός πρέσβης και η υφυπουργός εξωτερικών της Αμερικής. Συνεπώς τα 1000 παιδιά της Ιδωμένης στα βρέφη ασπινούσαν εκείνη την ημέρα, γιατί δεν είναι δυνατόν να περνάς. Αυτά βιώσαμε. Και βιώσαμε την κατασυκοφάντηση, η οποία είχε ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο. Που έλεγε, προσέξτε, όποιοι είναι δραστήριοι και σου λένε κιόλας ότι υπάρχει και μία άλλη πολιτική, είναι και ύποπτοι ταυτόχρονα. Γι' αυτό το λόγο, αν διασώζουν ανθρώπους στο Αιγαίο, τότε κανονικά στο δικαστήριο πρέπει να συρθούν, γιατί αυτό είναι δικαίωμα μονάχα του λιμενικού. Ήταν μία πολύ συστηματική πολιτική που έγινε από τη δική μας κυβέρνηση, και όχι, αλλά για τη δική μας μιλούμε εδώ πέρα. Σε μία προσπάθεια αυτός ο πολλής κόσμος που συμπαραστεκόταν να χάσει την επαφή με εκείνους οι οποίοι προσφέρουν πολύ περισσότερα στην καθημερινή ζωή, γιατί έχουν τη δυνατότητα του χρόνου, τη δυνατότητα των γνώσεων και όλα αυτά τα πράγματα. Στη θέση αυτών των αλληλέγγυων έπρεπε να μπουν διάφορες μη κυβερνητικές οργανώσεις. Ιδιαίτερα μη κυβερνητικές οργανώσεις, των οποίων οι εκπρόσωποι δεν μπορούσαν να μιλήσουν με τον κόσμο, λόγω της ανυπαρξίας κοινής γλώσσας. Θα έπρεπε οι άνθρωποι της Ιδωμένης, για να μάθουν αν τυχόν και είναι ποια πολιτική θα μπορούσε να υπάρχει διαφορετική, να μάθουν τουλάχιστον αγγλικά. Γιατί αυτή είναι η γλώσσα η οποία μιλιάται στη στρατόπεδα σήμερα, από αυτούς οι οποίοι βοηθούν. Δεν είναι τα αραβικά, δεν είναι τα ελληνικά των ανθρώπων που έρχονται και συμπαραστέκονται. Είναι τα αγγλικά, είναι τα φιλανδικά,
Λιγότερο τα γερμανικά είναι ενδιαφέρον, αυτό λένε για μια άλλη συζήτηση, αλλά πάντως είναι αυτή, αυτές οι γλώσσες. Έπρεπε να ξεχωριστεί αυτό το πράγμα. Και τώρα εδώ και λίγο καιρό βιώνουμε αυτή την πολιτική της κυβέρνησης που έλεγε ότι πρώτον οι πρόσφυγες που θα βρίσκονται εδώ πέρα θα πρέπει οπωσδήποτε να μην είναι μέσα στις πόλεις. Θα πρέπει να απομονωθούν. Θα πρέπει να είναι στο δυνατόν μακριά και από τα χωριά ακόμη. Έτσι ώστε να μην υπάρχει άμεση επαφή. Να μην τους γνωρίζουν. Γιατί και εδώ υπήρχε μια εμπειρία. Η εμπειρία που λέει ότι όπου υπάρχουν πρόσφυγες και μένουν στις γειτονιές, στις συγκεκριμένες γειτονιές δεν είχαμε μέχρι σήμερα ούτε μία περίπτωση αντίδρασης αρνητικής. Δεν είχαμε Άγιους Παντελεήμονες όπως νομίζαν οι περισσότεροι, ούτε μία περίπτωση. Εγώ το λέω τον τελευταίο καιρό, ότι από τότε που έχουμε οικογένειες, δύο οικογένειες στο δικό μας στο σπίτι τους τελευταίους 6 μήνες, έχω αναγκαστεί και το λέω και στη γειτονιά συνέχεια, μη μας φέρνετε άλλα φρέσκα αυγά για τα παιδιά τα προσφυγόπουλα, αναγκάζομαι να τρώω κι εγώ και έχω χοληστερίνη. Γιατί αυτή η συμπαράσταση αυτού του στυλ είναι τεράστια. Προσπαθούσα να εξηγήσω στις δικές μας οικογένειες, μην αφήνετε τα παπούτσια απ' έξω από την πόρτα, γιατί μπορεί να περάσει και έλεγα, μπορεί να τα κλέψει κανείς κιόλας. Και έρχεται μετά μια μέρα το πρωί και μου λένε μια τεράστια σακούλα με καινούργια παπούτσια είχαν αφήσει απ' έξω από την πόρτα, αντί να πάρουν αυτά τα οποία θεωρούσα εγώ θα πάρουν. Αυτή είναι η πραγματική αλήθεια. Αλλά η κυβέρνηση έλεγε μακριά πρέπει να είναι, σε αποθήκες. Και εκεί πέρα να μην μπορούν να έρθουν σε επαφή με τον κόσμο. Και τώρα βιώνουμε, ξέρω ότι πρέπει να τελειώνω, βιώνουμε αυτό που λέω ότι είναι το ιδιαίτερο θέμα μας. Τι βιώνουμε εδώ και 2 μήνες. Βιώνουμε στην πραγματικότητα εκεί που δεν υπήρχε η ακροδεξιά, τη βιώνουμε έναν δραστήρια. Βεβαίως ήταν μια ακροδεξιά η οποία δεν βγαίνει να μιλάει για αυτό που είχαμε συνηθίσει, ότι δηλαδή οι μουσουλμάνοι θα είναι εκείνοι οι οποίοι θα καταστρέψουν την ταυτότητά μας. Υπενθυμίζω ότι ο λόγος για τον οποίο δεν έπρεπε να περνούν από τον Εύρο οι πρόσφυγες, δηλαδή γι' αυτό και ο Φράχτης, ήταν γιατί λέγανε ιδιαίτερα οι ανεξάρτητοι Έλληνες, ο κύριος Καμένος το είπε στην τελευταία του προεκλογική ομιλία πριν από τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015, ότι εκείνος θα είναι ο εγγυητής, ώστε σε καμία περίπτωση να μην περάσουν μουσουλμάνοι πρόσφυγες από την να έρθουν πρόσφυγες στη Θράκη, γιατί γνωρίζουμε όλοι ότι υπάρχει ένα ολόκληρο σχέδιο να αλλάξει η δημογραφική σύνθεση του πληθυσμού της Θράκης με μουσουλμάνους που θα έρθουν εκεί πέρα και άρα η Θράκη να γίνει Κόσοβο. Αυτός ήταν ο λόγος. Δεν πέρασαν αυτά. Δεν πέρασαν αυτά. Τι βιώνουμε όμως τώρα. Τώρα σας υπενθυμίζω. Ο λόγος για τον οποίο αυτό που λέγανε κυρίως οι άνθρωποι όταν λέγανε «Μα εμείς δεν μπορούμε να τα βλέπουμε» ήταν «Δεν μπορούμε να βλέπουμε μωρά να πεθαίνουν. Δεν μπορούμε να βλέπουμε παιδιά να πεθαίνουν». Και τον τελευταίο καιρό ζούμε από την πλευρά της ακροδεξιάς την ίδια ακριβώς φράση. Ότι εμείς δεν έχουμε καμία αντίρρηση να πηγαίνουν σε σχολεία οι πρόσφυγες. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να θυσιάσουμε τα δικά μας παιδιά όταν έρχονται οι πρόσφυγες οι οποίοι δεν είναι εμβολιασμένοι μέσα στα σχολεία. Δεν είναι πια τώρα η ταυτότητα που εμφανίζεται μπροστά. Αυτό που εμφανίζουν είναι το μεγάλος φόβος που διακατέχει πολλές ελληνικές οικογένειες. Ο φόβος της υγείας. Γι' αυτό και βλέπετε ξαφνικά να καταγγέλνουν την κατάρρευση του συστήματος υγείας και να λένε «Μα αφού το σύστημα υγείας έχει καταρρεύσει για όλους τους Έλληνες, πώς είναι δυνατόν να είναι υγιείς οι πρόσφυγες που θα έρθουν μέσα στα σχολεία μας?» Είναι ένας συστηματικός τρόπος με τον οποίο λειτουργούν αυτή τη στιγμή. Απέναντι σε αυτό που μας εμφανίζετε εσείς, εμείς σας εμφανίζουμε το φόβο για τα δικά μας παιδιά και το θάνατο των δικών μας παιδιών. Και είναι εδώ πέρα πάλι ενδιαφέρον ότι όπως στην πρώτη περίπτωση, δηλαδή στην πρώτη περίοδο, για την κυβέρνηση προνομιακοί συνομιλητές ήταν πάντοτε αυτοί που ανησυχούσαν, είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι από τους Δήμους συμμετέχουν στην αρμόδια επιτροπή για τους πρόσφυγες 2 δήμαρχοι. Προφανώς προτάθηκαν από τον κύριο Πατούλη, εκ μέρους του συνδέσμου των Δήμων. Αλλά έγινε να αποδεχτεί από τον κύριο που ήταν υπεύθυνος, ποιος θα πάρει και δεν θα πάρει, από τον κύριο Μουζάλα. Ποιοι δήμαρχοι? Ο δήμαρχος του Ασπροπύργου και ο δήμαρχος του Ωραιοκάστρου. Ο δήμαρχος του Ωραιοκάστρου, ο οποίος είναι γνωστό ότι παρακινούσε ανθρώπους ακόμη και να παραχτυπήσουν, ακόμη και να σκοτώσουν ανθρώπους, ήταν εκείνος, είναι και συνεχίζει να είναι σήμερα ακόμη, εκείνος ο οποίος συμμετέχει για την πολιτική που θα γίνεται για τους πρόσφυγες. Είναι προνομιακοί συνομιλητές. Ήταν από πιο μπροστά. Ήταν προνομιακοί συνομιλητές όταν πηγαίναν να πούνε πού θα γίνουν τα διάφορα κέντρα προσφύγων, τα διάφορα στρατόπεδα. Ακόμη και σε άλλες περιοχές πηγαίναν. Όταν ο δήμαρχος Βόλβης
είπε ότι εμείς μπορούμε, δεν θέλουμε να τους πάμε στρατόπεδο στο Βαγιοχώρι, αλλά είμαστε έτοιμοι και όλα θα παράσχουμε διαμερίσματα. Του είπαν τελειώσανε αυτά τα προγράμματα. Στο Βαγιοχώρι θα πάμε. Όπου για το Βαγιοχώρι είχαν μαζέψει 500 υπογραφές να μην πάνε εκεί πέρα από τον μακριά οι κάτοικοι του προφήτη. Και στον προφήτη πήγαν τα παιδιά τώρα των προσφύγων μέσα και ξαφνιαστήκανε, λέει, ότι ξαφνικά αυτοί που είχαν υπογράψει 500 πιο μπροστά, ούτε 15 χιλιόμετρα μακριά δεν θέλουμε να τους έχουμε, ότι λέει υπήρχαν εκεί πέρα αντιδράσεις. Αλλά προνομιακοί συζητητές τους ήταν πιο μπροστά. Δεχόταν να συζητούν μαζί τους. Και προνομιακοί είναι και τώρα. Γιατί όταν είπαν ότι μας κινδυνεύουν τα παιδιά μας, υπήρχε η δήλωση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας. Οι γονείς στο Ρεόκαστρο παραπλανήθηκαν. Όφυλαν, αφού δεν είχαν ενημέρωση, να μην βγάλουν ανακοίνωση. Δεν είχαν κακή πρόθεση. Εκφράζουν την αγωνία τους και το καταλαβαίνω. Αλλά θα έπρεπε να μην εκτίθενται. Δεν είχαν καλή πρόθεση. Απέναντι τους στεκόταν ο πυρήνας Χρυσής Αυγής. Ο οποίος μετά πήγε στον προφήτη, Σάββατο, εξήγησε τι πρέπει να κάνουν οι συγκεκριμένοι αυτοί, με τι πρέπει να τρομάξουν τον κόσμο, και τη Δευτέρα δεν πήγαν τα παιδιά του προφήτη στο σχολείο μέσα. Δεν είχαν κακή πρόθεση. Με αυτό συζητάει κανείς. Κακή πρόθεση είχαν όσοι πηγαίνανε στο Ρεόκαστρο και λέγανε ότι, κοιτάξτε, δεν κινδυνεύουν τα παιδιά σας. Από αυτό που κινδυνεύουν τα παιδιά είναι από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι τα φοβίζουν και φοβίζουν και εσάς μαζί. Αυτή ήταν η δίθεν αλληλέγγυη. Η αλληλέγγυη με συσσαγωγικά. Και αυτό το πράγμα το βιώνουμε και σήμερα, όταν παραδείγματος χάρη όπου πηγαίνει ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, δίνει την υπόσχεση ότι θα έχουν, αν θα έχετε εδώ πέρα στρατόπεδα, θα έχετε ταυτόχρονα και περισσότερους αστυνομικούς αστυνομικά σας τμήματα. Ή θα ξέρετε ότι κανένα παιδί προσφυγόπουλο θα μπει στο σχολείο μέσα, αν δεν έχει εμβολιαστεί πιο μπροστά. Ταυτόχρονα βέβαια δεν ενδιαφέρονται τα βιβλιάρια εμβολίων που έχουν τα παιδιά από την Τουρκία και είναι πάρα πολλά που τα έχουν, αλλά δεν γίνονται αποδεκτά, δεν μεταφραστούν και επίσημα στην ελληνική γλώσσα, δεν ενδιαφέρονται να τα μεταφράσουν, γι' αυτά δεν υπάρχουν χρήματα. 582 εκατομμύρια ευρώ ήρθαν μονάχα από την Ευρώπη μέσα στους τελευταίους 16 μήνες. Πού να βρεθούν και οι μεταφράσεις γι' αυτά. Άρα καλύτερα τα παιδιά να μην πηγαίνουν στο σχολείο μέσα. Με αυτό έχουμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Και το τελευταίο, και τώρα έχουμε πραγματικά, επειδή μιλούμε για υγεία, επειδή μιλούμε για μια κυβέρνηση η οποία συνεχώς ενδιαφέρεται όσους λένε όχι στην ακροδεξιά και ναι στους πρόσφυγες, να τους θεωρεί ότι είναι η αντίπαλή της, η εχθρή της. Επειδή ενδιαφέρεται συνέχεια να συζητάει με αυτούς τους παραπλανημένους χρυσαυγίτες. Πρέπει να δούμε ότι πρέπει και εμείς να βρούμε την αντίστοιχη ρητορία. Δεν είναι με τον ίδιο τρόπο που κάναμε πιο μπροστά. Πρέπει να κινητοποιηθούμε σε πάρα πολλά επίπεδα. Και το ένα από αυτά είναι ότι αν μιλούμε για εμβόλια, πρέπει ταυτόχρονα να μιλούμε για ακροδεξιά. Αν μονάχα ως γιατροί εμφανιζόμαστε και λέμε δεν κινδυνεύουν τα παιδιά σας και αφήνουμε απ' έξω ποιος ήταν αυτός που δημιούργησε τους φόβους, τότε βέβαια την άλλη μέρα θα έχουμε οπωσδήποτε και το ερώτημα για την υπατήτη Δ'. Και μόλις τελειώσει η υπατήτη Δ', θα έχουμε για τη φυματίωση από την οποία κινδυνεύουν τα παιδιά τους. Και μόλις θα τελειώνει η φυματίωση, θα έχουμε την ηλαρά. Και ούτω καθεξής, γιατί οι αρρώστιες είναι δυστυχώς πάρα πολλές. Άρα δεν είναι θέμα αυτό. Πρέπει να εξηγήσεις ποιος αυτήν τη στιγμή προσπαθεί να φοβήσει τον κόσμο και να ξανακερδίσει το χαμένο έδαφος που το έχασε από το κίνημα αλληλεγγύης των Ελλήνων και Ελληνίδων πολιτών. Ο Βοτανικός, και με αυτό τώρα τελειώνω, ήταν δείχνει πού πηγαίνουν τα πράγματα. Αν τα αφήσουμε να πάνε. Δεν θεωρώ ότι πηγαίνουν από εκεί. Είδαμε στο Βοτανικό τι συνέβη. Είδαμε αυτό του τα hot spots για Έλληνες. Δεν υπήρχε μία αντίδραση από τη δικιά μας τέτοια ώστε να γελιοποιεί το συγκεκριμένο. Υπήρχε η ξωστή, λέγοντας ότι δεν το ανεχόμαστε αυτό το πράγμα. Αλλά μόλις σήμερα αρχίζουν και ανακαλύπτουν οι περισσότεροι τι ακριβώς συμβαίνει. Όλοι είπαν αυτοί είναι χρυσαυγίτες. Και όσοι, επειδή γνωρίζαμε λιγάκι πρόσωπα και πράγματα, είχαμε πει: μα δεν είναι χρυσαυγίτες. Γι' αυτό και με προσεκτικό τρόπο η Χρυσή Αυγή ήρθε να το ενισχύσει και το έκανε στο τέλος. Ήταν το πολύ συγκεκριμένο. Είναι ακροδεξί σαν τους χρυσαυγίτες. Αλλά αυτή τη στιγμή πάει να διαμορφωθεί στην Ελλάδα αυτό το πράγμα το οποίο διαμορφώθηκε σε άλλες χώρες, περιγράφηκε στις προηγούμενες δύο ομιλίες. Δηλαδή με το ότι οι ακροδεξοί γίνονται σιγά σιγά, μπαίνουν και στα σαλόνια μέσα και γίνονται αποδεκτοί στα σαλόνια μέσα και των άλλων κομμάτων. Η συγκεκριμένη οργάνωση που ήταν στο Βοτανικό ήταν μια οργάνωση η οποία στις εκλογές τελευταίες κατέβηκε μαζί με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Σε συνεργασία με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Μια δηλαδή
χρυσαυγήτικη μεν στην ιδεολογία της και στη συμπεριφορά της και όλα αυτά τα πράγματα οργάνωση, όπου όμως ο αρχηγός της ήταν τρίτος στο ψηφοδέλτιο επικρατείας των ανεξάρτητων Ελλήνων στην Αθήνα των ανεξάρτητων Ελλήνων. Άρα τι έχουμε εδώ πέρα, και γι' αυτό άλλωστε ο άλλος καμένος ο βουλευτής πήγε να τους βοηθήσει, πήγε στο Βοτανικό και τους είπε εγώ μαζί σας. Από την άλλη. Τι έχουμε λοιπόν εδώ πέρα. Έχουμε μια Χρυσή Αυγή η οποία ιτήθηκε από τους πρόσφυγες και από το κίνημα συμπαράσταση την προηγούμενη φορά. Μια Χρυσή Αυγή η οποία όμως τώρα ανοίγεται και σε άλλο κόσμο, δηλαδή σε περισσότερους ακροδεξιούς, χρησιμοποιώντας τον κίνδυνο για τα παιδιά μας. Όχι γενικώς για το έθνος, για τα παιδιά μας. Δηλαδή κάτι το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί από τη δική μας πλευρά σωστά, τα παιδιά που πνιγόταν, τώρα εμφανίζονται σαν να κινδυνεύουν άλλα παιδιά από την άλλη τη μεριά. Και έχουμε ταυτόχρονα μια γέφυρα ανάμεσα στη Χρυσή Αυγή μέχρι το χώρο της κυβέρνησης. Γιατί η κυβέρνηση είναι ανεξάρτητοι Έλληνες. Όχι της Νέας Δημοκρατίας μονάχα, ο Μπαλτάκος που λέγαμε, αλλά στην κυβέρνηση. Αυτό έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Και με την έννοια αυτή, το θέμα ακροδεξιά και πρόσφυγες, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο τώρα η ακροδεξιά προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τους πρόσφυγες και το θέμα των προσφύγων, τα προβλήματα των προσφύγων, ώστε να ξαναμπεί πάλι μέσα στο παιχνίδι, είναι αυτό που έχουμε μπροστά μας. Είμαι απολύτως βέβαιος ότι αν τυχόν και συστηματικά το αποφασίσουμε, είμαι βέβαιος ότι και σε αυτή την περίπτωση θα κερδίσουμε. Οι πρόσφυγες δείχνουν στον κόσμο πού πηγαίνει ένας άκαρδος κόσμος. Αυτό δείχνει. Και οι περισσότεροι άνθρωποι ενδιαφέρονται να μάθουν γιατί είναι άκαρδος αυτός ο κόσμος. Και τι χρειαζόμαστε. Τη λέξη άκαρδος την παίρνω από το Μάρξ σε σχέση με τη θρησκεία. Όπου είπε ότι η θρησκεία είναι αυτός ο αναστεναγμός των κατατρεγμένων μέσα σε έναν άκαρδο κόσμο. Αυτό είπε. Άκαρδος είναι αυτός ο κόσμος. Το θέμα είναι, θα είναι αναστεναγμός ή θα είναι μια οργισμένη αντεπίθεση σε αυτά τα πράγματα και από εμάς εξαρτάται να είναι το δεύτερο και όχι μονάχα αναστεναγμός.